Παπαδόπουλε. Αξιότιμη κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, Βιολέτη Παντελεήμου. Αξιότιμη κύριε Αντιδήμαρχε Παιδείας, Βίλια Ελένη. Αξιότιμη κύριε Αντιδήμαρχε Διοικητικών, Υπηρεσιών και Οικονομίας, Καπαραλιώτη Χαράλαμπε. Αξιότιμη Αντιδήμαρχε Καθημερινότητας, Νάμνο Σωτήρη. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε Βιβλιοθήκης Αλαμίνος, Διενάκη Καλομήρα. Αξιότιμη κύριε Δημοτική και Κοινοτική Σύμβουλη. Αξιότιμη κύριε Πολιτευτά τη Νέα Δημοκρατία, Β' Πειραιά, Μιχάλη Λιβανέ. Αξιότιμη κυρία Πολιτευτή Πατριωτική Ένωση, Αρβανίτη Μαργαρίτα. Αξιότιμη κύριε Πολιτευτά Ελληνική Δύση, Σούτα Νικόλαε. Αξιότιμη κυρία Πολιτευτή τη Ελληνική Δύση, Μαρία Καρίδα Κοσούλα. Εκπρόσωποι συλλόγων φορέων και ενώσεων, εκπρόσωποι τύπου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην απειρωματική έκθεση ζωγραφικής στο μεγάλο τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Το 2002 χαρακτηρίστηκε έτος Ευρυπίδη και γιορτάζεται με μία σειρά εκδηλώσεων. Από τις εκδηλώσεις βέβαια αυτές δεν θα μπορούσε να λείψει η αποψινή έκθεση ζωγραφικής. Η εικαστική μας ομάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι έχει πολύ δύσκολο δρόμο να κάνει, μιας και μιλάμε για ιστορική ζωγραφική. Αυτή η εικαστική ομάδα όμως είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα και το έχει αποδείξει επανειλημμένος, φιλοτεχνώντας έργα για σειρά ετών για την αυαρχία της Ελαμίνος, για τα 200 χρόνια από την Δημιουργική Επανάσταση, τα Ιάδια καθώς και άλλες. 48 ζωγράφοι, δίνοντας το δικό του αγώνα τους τελευταίους μήνες, αφού μελέτησαν τη ζωή και τα έργα του Ευρυπίδη, μεταφέρουν στους στραμβάτες τους το όραμά τους, τη φαντασία τους, για να μπορέσουν οι επισκέπτες να δούνε μέσα από τη ματιά των ζωγράφων το συνολικό έργο του Ευρυπίδη. Η τέχνη άλλωστε δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από κατάθεση ψυχής, ιδεών, οραματισμών και γνώσης. Πολλές φορές δεν είναι κολονόητη, οφείλει όμως να είναι καλέστη. Γι' αυτό λοιπόν 67 καλέστητα έργα βρίσκονται στην αίθουσα Μπόγρη και σας περιμένουν να τα θαυμάσετε, οι οποίοι θα είναι ανοιχτοί έως τις 12 Αυγούστου επισκέψιμοι πρωί και απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Καλώ το βήμα τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κ. Βιολέτη Παντελεήμων, για να ανοίξει την εκδήλωση. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Η χρονιά που διανύουμε έχει οριστεί ως έτος Ευρυπίδη από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας και από την Πρόεδρο του ΕΟΤ. Ο μεγάλος τραγικός ποιητής Ευρυπίδης γεννήθηκε στη Σαλαμίνα, την ημέρα της ναυμαχίας της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με 92 δράματα, εκ των οποίων στα χρόνια των βιογράφων του σώζονταν μόνο 78. Ο Δήμος Σαλαμίνας, επιθυμώντας να τιμήσει αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, διοργάνωσε φέτος πλήθος θεατρικών παραστάσεων με συλλόγους και με σχολεία του νησιού μας, σεμινάρια στο σπήλαιο του Ευρυπίδη, ένα διεθνές συνέδριο στις αρχές του Οκτωβρίου που μας έρχεται. Όμως θα ήταν αδιανόητο σε όλη αυτή την προσπάθεια να μην ζητούσαμε την συμμετοχή την δική σας, των εικαστικών, που όποτε σας έχουμε καλέσει δίνετε το παρόν. Έτσι σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά που λάβατε μέρος στην αφιερωματική έκθεση που διοργάνωσε ο Δήμος μας προς τιμή του Ευρυπίδη. Για τη συμμετοχή τους επίσης στη σημερινή εκδήλωση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διδάκτορα γλωσσολογίας κύριο Σωτήριο Μπεκάκο, τη Σχολή Μπαλέτου της Βέρας Χριστοφοράτου, την σκηνοθέτη Ρένα Κοτσέλη, τον μουσικοσυνθέτη κύριο Μίλιο και το Εθνικό Οδείο Παράρτημα Σαλαμίνας του Μαρθαίου Θεοδόση. Για το τέλος βέβαια άφησα να ευχαριστήσω την ψυχή της έκθεσης, τον εικαστικό κύριο Στέλιο Καλιαδάκη, που με την ζέση που τον διακρίνει για τέτοιες ενέργειες πάντα επισφραγίζει με επιτυχία κάθε μας προσπάθεια. Και θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τον Στέλιο. Ο Στέλιος, μετά την αποστρατεία του στο ναυτικό,
ασχολήθηκε με αυτό που πάντα αγαπούσε, τη ζωγραφική. Εκπαιδεύτηκε από διάφορους ζωγράφους και μαθήτευσε σε αρκετές σχολές. Δούλεψε αρκετά χρόνια για να εφαρμόσει όσα διδάχτηκε και ανακάλυψε πολλούς δικούς του τρόπους έκφρασης πάνω στο καμβά. Έχει πραγματοποιήσει 13 ατομικές εκθέσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε πάνω από 100 ομαδικές εκθέσεις. Τα τελευταία 4 χρόνια οργανώνει με απόλυτη επιτυχία εκθέσεις ζωγραφικής του Δήμου Σαλαμίνας, όπως η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, τα 200 χρόνια την Επανάσταση και η Αποψινή που είναι αφιερωμένη στον Ευρυπίδη. Μάλιστα στις 8 Οκτωβρίου θα έχουμε τη χαρά να δούμε το σύνολο της δουλειάς του στην δική του αναδρομική έκθεση που οργανώνει στο Δημαρχείο μας. Στέλιο, γνωρίζω ότι δεν ήθελες να τα πω όλα αυτά λόγω της μετριοφροσύνης σου, αλλά σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, το φιλοθεάμον κοινό, που μας τιμήσατε και σήμερα μαζικά με την παρουσία σας και καλώς στο Δήμα, το Δήμαρχο Σαλαμίνας, να απονείμει βραβείο στον κύριο Στέλιο Καριαδάκη και να απευθύνει χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε για την φωτογραφία. Πάμε από κάτω. Ναι, ναι. Ελάτε. Για γύρισε εδώ σε εμάς, εδώ. Μπράβο. Ας το ανοίξουμε. Πάμε. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρώην Δήμαρχε Άννη Τσαβαρή, κύριοι πολιτευτές, εκπρόσωποι φορέων, θεσμών, φίλες και φίλοι, ο Αντιδήμαρχος, ο Παντελής, ο Διολέτης, αλλά και ο Στέλιος Καγιαδάκης, τα είπαν αναλυτικά και για τη σημερινή συνάντησή μας εδώ, τη σημερινή εκδήλωση για το έτος Ευρυπίδη που διοργανώνουμε, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Να πω μόνο ότι παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, γιατί πραγματικά η ζέστη είναι αφόρητη, μαζευτήκαμε πάλι εδώ τόσος πολλής κόσμος για μια ακόμα εκδήλωση πολιτισμού του Δήμου Σαλαμίνας. Και λέω εκδήλωση πολιτισμού γιατί μια τέτοια προσπάθεια, η έκθεση ζωγραφικής, το δρόμενο που προηγείται της έκθεσης, αποδεικνύουν κατ' εμέ πολύ απλά δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στη Σαλαμίνα μπορούμε και παράγουμε πολιτισμό. Και το δεύτερο, ότι είμαστε τυχεροί, γιατί η κοινωνία μας, η τοπική κοινωνία, η κοινωνία της Σαλαμίνας, είναι μια κοινωνία ενεργή, είναι μια κοινωνία δημιουργική. Και εγώ πραγματικά είμαι πολύ περήφανος που είμαι δήμαρχος σε μια τέτοια κοινωνία. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους Σαλαμίνιους καλλιτέχνες που συμμετέχουν για μια ακόμη φορά με τα έργα τους σε μια τέτοια προσπάθεια του Δήμου Σαλαμίνας. Είναι πάντοτε αρρωγή στις προσπάθειες του Δήμου μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στους μουσικούς, τον κύριο Μίλιο, τον κύριο Θεοδόση, και βέβαια αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Βέρα, στον κυρία Κοτσέλη, για αυτό το εξαιρετικό δρόμενο που έχουν ετοιμάσει σήμερα, αλλά και βέβαια και σε όλα αυτά τα πανέμορφα κορίτσια που θα δούμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ευρυπίδης γεννήθηκε από μια αθηναϊκή οικογένεια, η οποία κατέφυγε στη Σαλαμίνα κατά την περίοδο της ναυμαχίας της Σαλαμίνας για να γλιτώσει από τους Πέρσες.
το όνομα το ίδιο πιθανόν να δηλώνει ότι καταγόταν από την Εύβοια. Πιθανόν η μητέρα του ή ο πατέρας του να είχαν μια καταγωγή από την Εύβοια. Γι' αυτό λεγόταν Ευρυπίδης, από το στενό του Ευρύπου, σύμφωνα με μια προφορική παράδοση. Ο Αριστοφάνης, ωστόσο επανειλημμένα, αναφέρεται στα έργα του στο χαμηλό κοινωνικό υπόβαθρο του ποιητή. Το ίδιο επιβεβαιώνει και ο φιλόσοφος Θεόφραστος. Ωστόσο, ο Ευρυπίδης δείχνει μέσα από τα έργα του μια εκλεπτισμένη μόρφωση, η οποία αποκτήθηκε χάρη στη φίτησή του σε φιλοσοφικές σχολές, στις σχολές των σοφιστών, όπως για παράδειγμα στη σχολή του Πρωταγόρα. Επίσης, η ευρυμάθεια του Ευρυπίδη φαίνεται και από το γεγονός ότι είχε δημιουργήσει ο ίδιος μια μεγάλη βιβλιοθήκη από τις πρώτες των Αθηνών, που ήταν αξιοζήλευτη. Υπήρξε επίσης σύγχρονος του Σοκράτη, φίλος του, λάτρης της φιλοσοφίας και της διαλεκτικής. Ο Ευρυπίδης προτάθηκε δημόσια ως τραγικός, ξεκινώντας το 455 π.Χ. Το πρώτο του έργο...